Τώρα, κυρίες και κύριοι, στις 23 έχουν ανέλθει οι ιερόδουλες που έχουν βρεθεί θετικές στον ιό του AIDS. Από χθες εξετάστηκαν 45 εκδιδόμενες γυναίκες, ανάμεσά τους και 10 Ελληνίδες, από τις οποίες οι 6 ήταν θετικές στον ιό. Την ίδια ώρα, περισσότεροι από 5.500 άνδρες επικοινώνησαν με το Κελπνό, καθώς έχουν συνευρεθεί με ιερόδουλες χωρίς προφυλάξεις. Σε 6 εκδιδόμενες γυναίκες, όλες Ελληνίδες βρέθηκαν θετικές στον ιό του AIDS, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των οροθετικών ιερόδουλων στις 23. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Είμαστε στον Άγιο Παντελεήμονα που πάμε. Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό. Χθες προσήχθησαν 45 εκδιδόμενες γυναίκες, εκ των οποίων 35 αλλοδαπές και 10 Ελληνίδες. Εμείς είμαστε εντάξει, χαρτιά. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 5.400 άνδρες επικοινώνησαν με το Κελπνό, καθώς διαπίστωσαν πως είχαν συνευρεθεί χωρίς προφύλαξη με κάποια από τις γυναίκες, τα στοιχεία των οποίων δόθηκαν στη δημοσιότητα. Γιατί λοιπόν δεν τους αρέσει να δώσουν άδειες εκεί που μπορούν να πάρουν, και οι κοπέλες να είναι ελεγμένες όλες. Δεν είναι πιο ωραίο? Όλα ξεκινάνε από την πολιτεία. Προτιμούν να είναι ανεξέλεγκτες και να γυρίζουν στον δρόμο, παρά να δώσουν άδειες. Για τις επαγγελματίες πάντως, την ευθύνη για το πρόβλημα της εξάπλωσης του ιού του AIDS έχει πολιτεία, καθώς δεν μερίμνησε να προχωρήσει την αδειοδότηση οίκων ανοχής, έτσι ώστε να ελέγχονται όλες οι ιερόδουλες. Γιατί δεν έχει ο οίκος άδεια, ξέρετε τι θα πω εγώ, ας τα κομμάτια. Και γιατί να πάω να ταλαιπωρούμε να βγάλω άδειες και τρυπήματα και κάθε 6 μήνες και αυτά, ενώ πάλι θα με πιάσουν. Μετά το σάλο που έχει προκληθεί και στη Θεσσαλονίκη, ο αριθμός των εκδιδόμενων γυναικών στην πιάτσα της οδού Γιαννιτσών έχει μειωθεί. 40 κουρίτσια. Ναι. 40, ε. Όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι της περιοχής, στην οδό Γιαννιτσών οι περισσότερες ιερόδουλες που κάνουν πιάτσα είναι βουλγαρικής καταγωγής, που είναι παντρεμένες, έχουν και παιδιά και μάλιστα προστάτες τους είναι οι ίδιοι τους, οι σύζυγοι. Παντρεμένες είναι, άλλοι είναι άλλες παντρεμένες με παιδιά και γι' αυτό είδατε. Κάποιοι που ξέρω δηλαδή είναι έτσι. Εφιαλτικά εμφανίζονται όμως και τα στοιχεία του Κελπνό για την εξάπλωση του AIDS στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών. Σύμφωνα με αυτά, το πρώτο τετράμινο του 2011 έχουν δηλωθεί 115 μολύνσεις, γεγονός που σημαίνει ότι στο τέλος του 2012 μπορεί να έχουν ξεπεράσει τις 300.